Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Διατηρείται και κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή ο καιρό άστατο σε κάποιε περιοχέ. Δυστυχώ, η Θεσσαλία θα είναι μία από αυτέ. Μια περιοχή η οποία γενικά αρχίζει και αντιμετωπίζει προβλήματα από τι συνεχιζόμενε, συνεχεί βροχοπτώσει των τελευταίων 24 ώρων και δυστυχώ δεν φαίνεται κάποια αλλαγή ιδιαίτερα έτσι, σημαντική στον ορίζοντα. Θέλει προσοχή καθώ και τι επόμενε ημέρε για το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα τα προνοστικά στοιχεία θέλουν αρκετό νερο και προ τα τέλη τη εβδομάδα και προ αρχέ τη επόμενη, σε συνδυασμό και με κάποιε πυκνέ χιονοπτώσει στα ορεινά προ τα τέλη τη εβδομάδα και προ αρχέ τη επόμενη. Λεπτομέρειε σε λίγο. Η σημερινή μέρα κύλησε με αρκετά ανοίγματα κατά τη διάρκεια αυτή, κυρίω στα βυτικά και τα νότια τμήματα τη χώρα. Είχαμε τι τοπικέ βροχέ εδώ στα ανατολικά ή πρωτικά και κατά τόπου και στην υπόλοιπη ανατολική βορειοανατολική χώρα. Δείτε τώρα αύριο πολύ γενικά τα ανοίγματα που θα παρουσιάζει ο καιρό κυρίω στα νότια. Νέα συνεφιά εδώ, Μαζί με μπλε αποχρώσει, η οποία υποδηλώνει ένα νέο σύστημα, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, αναμένεται να αρχίσει να πλησιάζει την χώρα μα από αργά το βράδυ και στη δυτική Ελλάδα, αργά τη νύχτα, θα ξεκινήσουν κάποιε τοπικέ βροχέ. Αυτό το σύστημα με τι σκούρε αποχρώσει, το βλέπετε εδώ, θα πειράσει πολύ την Ιταλία με δυνατέ βροχέ. Αναμένεται να κινηθεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ανατολικότερα, δίνοντα βροχέ και καταιγίδε αρκετά αξιόλογε και κατά τόπου ισχυρέ και στην χώρα μα. Ενώ την Παρασκευή βλέπετε και πάλι τι αποχρώσει εδώ στα ανατολικά υπηρετικά, οι οποίε ακρόαση επηρεάζουν και την Θεσσαλία. Και συμβαίνει το εξή παράδοξο. Στο εσωτερικό τη Θεσσαλία να μην βρέχει γύρω από αυτή, στι περιοχέ όπω νομού Καρδίτσα, Τρικάλων, αλλά και στα ανατολικά τμήματα του νομού Λάρισα και Μαγνησία, να έχουμε συνεχόμενε διαρκεί βροχοπτώσει. Τέτοιο είναι το ρεύμα ανατολικό και το οποίο δίνει σε αυτά μόνο τα τμήματα τι πιο αξιόλογε και δυστυχώ. Τι περισσότερε βροχοπτώσει. Θα έχουμε σε λίγο λεπτομέρειε και την εξέλιξη του κύριου για τι επόμενε μέρε για την περιοχή. Πάμε να δούμε την Παρασκευή πώ θα ξεκινήσει και πώ θα κυλήσει τουλάχιστον μέχρι και αργά το μεσημέρι. Στην Δυτική Μακεδονία. Και κυρίω σε περιοχέ από πλευρά Κεντρική Μακεδονία, στα βυτικά τμήματα Πελαπηερία και η Μαθία, αλλά και στην Θεσσαλία θα έχουμε και πάλι τοπικέ βροχέ. Δεν αποκλείεται και πάλι στο εσωτερικό τη Θεσσαλία να μην σημειώνονται βροχέ και να σημειώνονται στι γύρω περιοχέ Τρίκαλα, Καρδίτσα και στα ανατολικά τμήματα του Νομού Μαγνησία και Λάρισα. Τώρα, στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα τη Θερεά, Εύδια και Σποράδε, δεν αποκλείεται να έχουμε κάπω πιο δυνατέ μπόρε, βροχέ, ίσω και κάποιε τοπικέ καταιγίδε. Τοπικέ βροχέ και στα υπόλοιπα ανατολικά υπηρετικά τμήματα μέχρι και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Συνεφιά μόνο στην υπόλοιπη χώρα, με πιθανότητα να ψυχαλίζει και να βρέχει για λίγο στι νότιε περιοχέ τη Καλκιδική. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα είναι άστατο ο καιρό, με κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε στα νότια Ανατολικά. Ανοίγματα του καιρού θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά και τα νότια, με πιθανότητα προ το μεσημέρι για κάποιε τοπικέ μπόρε στην ορεινή Κρήτη. Πρόσχερε χιονοπτώσει πάνω τα 1200 μέτρα στα βορειοδυτικά ορεινά. Πάντω μέχρι και το βράδυ ο καιρό θα έχει ρεμήσει και στα ανατολικά νότια Ανατολικά νησιωτικά τμήματα και θα έχει μόνο λίγα σύννεφα, κάποια συνεφιά στα βυτικά. Δυστυχώ κάποιε τοπικέ βροχέ θα διατηρηθούν εδώ στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα μέχρι και αργά το βράδυ και κάποιε τοπικέ χιονοπτώσει, κυρίω πάνω από τα 1200 μέτρα στην βόρειο-δυτική ορεινή Ελλάδα. Το δυστυχώ πάει για τι τοπικέ βροχέ, κυρίω στι περιοχέ τη Θεσσαλία που α, έχουν τι τελευταίε ημέρε. Πολύ νερό και τα προβλήματα υπερχιλήσει χυμάρων και ποταμών έχουν κάνει ήδη έτσι δυστυχώ την εμφάνισή του. Τώρα πάμε στου ανέμου. Νοτιά στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Ανατολική νοτιοτολική άνεμη στα νότια στα 4 με 5 μποφόρ. Βορειοτολική άνεμη από τα βόρεια τμήματα των κυκλάδων μέχρι και βορειότερα στα 5 με 6 τοπικά στο θρακικό και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία την νύχτα και νωρί το πρωί δεν αλλάζει. Αυτή γύρω στου 3 με 9 βαθμού Κελσίου υδράγυρο. Στα ορεινά και στα βόρεια γύρω στου 9 με 13 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημεράκι τώρα θα δείτε ότι στα ορεινά και στην Ελλάδα, θα ξεπεράσει στου 8, 7 με 8 με και 10 βαθμού. Στην υπόλοιπη χώρα θα μιλάμε μάλλον για Τερμοκρασιακέ τιμέ με 19 18 19 20, στις υπόλοιπες νότιες νησιωτικές περιοχές, και 20 άρια στι υπόλοιπε νότιε νησιωτικέ περιοχέ και κυρίω στην Κρήτη. Αυτέ οι, οι θερμοκρασιακέ διαφορέ θα διατηρηθούν όλε τι επόμενε ημέρε και μάλιστα θα γίνουν ακόμα πιο μεγάλε την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Βορρά και Νότου. Θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Στην Αττική θα είναι άστατο ο καιρό. Θα έχουμε κάποια σύννεφα τα οποία θα εναλλάσσονται και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα και κυρίω στι θερμέ ώρε τη Παρασκευή. Θα πρέπει να βγάλει κάποιε τοπικέ βροχέ με τη μορφή μπόρα. Υπάρχει και κάποια μικρή αλλά υπαρκή πιθανότητα και για τοπική καταιγίδα. Στην ουσία, από το βράδυ και μετέπειτα τα σύννεφα θα γίνουν λιγότερα και οι όποιοι, τα όποια τοπικά φαινόμενα θα εντοπίζονται στι πολύ πολύ δυτικέ, βορειοδυτικέ περιοχέ του νομού. Η άνεμη η ανατολική, νοτιοανατολική ελαφρώ στα 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία στου 15 με 16 βαθμού Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Θεσσαλονίκη και γενικά κεντρική Μακεδονία θα συνεχίσουν να έχουν συννεφιά. Αυτή θα δίνει κάποιε ψυχάλε και στενεί τοπικέ βροχέ στη νότια Χαλκιδική μέχρι και το μεσημέρι και κυρίω Καπέλα, Πιερία και η Μαθία, όπου στα ορεινά των ομών αυτών, πάνω από τα 1200 μέτρα, δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα πασπάλισμα χιονιού. Προ το βράδυ, η ίδια κατάσταση και κάποιε πιθανέ τοπικέ βροχέ στην ορεινή Ανατολική Χαλκιδική. Η άνεμη βορειοανατολική στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη στου 11 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο. Πήγαμε στο Σάββατο, αλλά θέλω να σας δείξω αναώρα περίπου την εξέλιξη του Σαββάτου, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον ο καιρός την ημέρα αυτή. Τις πρωινέ ώρες θα έχουμε μια, βλέπετε εδώ, ζώνη με βροχές, τα βλέπετε με τις μπλε αποχρώσεις ή και καταιγίδε. Αναμένετε πρώτα να ξεκινήσουν αυτές, ως ήθιστε από την Δυτική Ελλάδα. Είμαστε γύρω στις 6 το πρωί. Τώρα θα πάω προς το μεσημέρι, θα δείτε ένα σκουρένει ο χάρτης και στην Αττική. Προς το μεσημέρι και το απόγευμα, η Αττική αναμένεται να έχει ένα πέρασμα από μπόρες, βροχές και καταιγίδες το απόγευμα η Θεσσαλονίκη. Και ενώ αυτέ οι βροχέ θα κινούνται από τα δυτικά προ τα ανατολικά και μάλλον αργά το βράδυ θα φτάσουν να επηρεάζουν την υπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα και αργά το βράδυ πιθανόν την βόρεια Ανατολική χώρα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σταδιακά παράλληλα θα υπέρθει και κάποια βελτίωση του καιρού στι νοτιότερε υπηρετικέ και νησιωτικέ περιοχέ. Οι άνεμοι τώρα θα παραμείνουν νοτιάδε στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Θα φτάσουν πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο και τα 6 με 7 μποφόρ. Από το ύψο των σποράδων και βορειότερα θα έχουμε και πάλι βοριά στα 6 με 7 μποφόρ και οι θερμοκρασίε θα είναι πιο χαμηλέ. Και βλέπετε και τι λευκέ αποχρώσει εδώ. Θα έχουμε και χιονοπτώσει. Μάλιστα, μέσα στο Σάββατο δεν αποκλείεται να έχουμε χιονοπτώσει και πάνω από τα 800 μέτρα πρόσκαιρα και αρκετά πυκνέ. Προ το απόγευμα όμω είδαμε και μετά στην Βόρεια Ελλάδα. Προ το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα πάνω από τα 1000 με 1200 μέτρα. Αλλά βελτίωση είπαμε θα παρουσιάσει ο καιρό από το απόγευμα στο βράδυ του Σαββάτου στις νοτιότερες περιοχές. Πάμε στην Κυριακή. Θα δείτε ότι η Κυριακή θα ξεκινήσει και με αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια εδώ στα νότια και κυρίω στην Κρήτη. Μια συνεφιά θα την έχουμε στην κεντρική και την βόρεια χώρα. Συνεφιά περισσότερη θα έχουμε προ το απόγευμα, όπω βλέπετε, στην δυτική Ελλάδα και αναμένονται κάποιε τοπικέ βροχέ κατά τη διάρκεια τη Κυριακή και κυρίω το δεύτερο μισό αυτή στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Και χιονοπτώσει, βλέπετε, θα δούμε σε λίγο τα υψόμετρα. Με του ανέμου θα παραμένουν βορειά στην βόρεια Ελλάδα στα 5 με 6 μποφόρ. Να δούμε την Κυριακή καλύτερα πού αναμένονται τα φαινόμενα αυτά που σα είπα. Πιθανότητα για λίγε τοπικέ βροχέ υπάρχει κυρίω μετά το μεσημέρι στην νότια και ορεινή Κρήτη, από πλευρά νότια νησιωτική χώρα. Καθαρό παραμένει ο χάρτη στην υπόλοιπη νότια νησιωτική Ελλάδα. Τώρα από το ύψο τη Πελοπονίσου και βορειότερα θα βγάλει κάποιε τοπικέ βροχέ. Είδαμε τι ώρε μέσα στην Κυριακή, κυρίω μετά το μεσημέρι, κατά τόπου δεν αποκλείεται να ενταθούν αυτέ. Δυστυχώ και πάλι η Θεσσαλία θα βρίσκεται μέσα στι βροχέ και το Σάββατο και την Κυριακή. Μεγάλη προσοχή γενικά όχι μόνο στη Θεσσαλία, σε όλε τι περιοχέ υπηρετική χώρα εκεί όπου είχαμε δύνατες και συνεχείς βροχοπτώσεις. Την Κυριακή θα κρυώσει μετά το μεσημέριο καιρό στην Βόρεια Ελλάδα και θα χιονίσει σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Βλέπετε πάνω με 300 μέτρα στα βόρεια τολικά και πάνω από 800 με 1200 μέτρα στα υπόλοιπα ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας. Και πάμε να δούμε την Δευτέρα. Θα σταματήσω και πάλι τι πρωινέ ώρε τη Δευτέρα. Μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τα δυτικά θα έλθει, θα πειράζει την δυτική Ελλάδα και πάλι τι πρωινέ ώρε τη Δευτέρα. Αλλά Μέχρι το μεσημέρι θα πρέπει να κινηθεί ανατολικότερα και αυτή η ατμοσφαιρική διαταραχή θα συνδυαστεί και με αρκετό κρύο, με τι ψυχρότερε αέριε μάζε πολική προέλευση που αναμένεται να έχουμε από την βορειοανατολική Ευρώπη και προ τα Βαλκάνια από τη Δευτέρα κυρίω και μετέπειτα. Και βλέπετε, θα έχουμε μεν κάποια βελτίωση στη δυτική νοτιοδυτική Ελλάδα μέχρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σχεδόν παντού στα δυτικά και τα βόρεια σε βορειάδε και θα είναι αρκετά ψυχροί και οι χιονοπτώσει θα σημειωθούν και σε περιοχέ με χαμηλό, πολύ χαμηλό υψόμετρο με τελευταία προγνωστικά στοιχεία στην Ελλάδα και δεν αποκλείεται να είναι και αρκετά πυκνέ, πάνω από τα 600 με 1200 μέτρα στην υπόλοιπη ορεινή χώρα. Δεν αποκλείεται να έχουμε χιονοπτώσει στην Δευτέρα, κυρίω το πρώτο μισό τη Δευτέρα και στι παρυφέ τη Θεσσαλονίκη με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και οι βροχέ δεν αποκλείεται στην υπόλοιπη χώρα να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Την Τρίτη, πιο τοπικέ θα είναι οι βροχέ, κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια για κάποιε χιονοπτώσει αρχικά σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα. Θα το δούμε τα υψόμετρα την τρίτη, ε, για την Τρίτη και αύριο. Καθώ μέσα στην Τρίτη θα πρέπει να ανέβουν τα υψόμετρα αρκετά, θα μαλακώσει αρκετά ο καιρό. Κατά τα άλλα, μεγαλύτερα θα είναι τα νήματα του καιρού στη νότια, νοτιοτορική, νησιωτική Ελλάδα και οι άνεμοι θα στραφούν από την Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα σε νοτιάδε. Για να πάμε να δούμε και πανευρωπαϊκά καλύτερα την όλη εξέλιξη. Το Σάββατο βλέπετε, εδώ στην Ανατολική Ευρώπη θα εντοπίζονται τα περισσότερα φαινόμενα. Βροχές, καταιγίδε και χιονοπτώσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Κατά τα άλλα, να τονίσω και να επαναλάβω και να υπογραμμίσω. Αναμένεται μια πολύ σοβαρή αλλαγή του καιρού στα Βαλκάνια τις επόμενες ημέρες και κυρίως από Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Θα βρεθούν τα Βαλκάνια να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας καθώς θα βρεθούν μεταξύ δύο διαφορετικών αερίων μαζών. Μιας πολύ ψυχρής, πολικής προέλευσης τη άρεια μάζα που θα τη δούμε σε λίγο θα κατέβει από τη Ρωσία και μια θερμή και υγρή. Αυτέ οι δύο θα συγκρουστούν ακριβώ πάνω από τα Βαλκάνια. Θα έχουμε και πυκνέ χιονοπτώσει, συνδυασμό με ισχυρού ανέμου και πάρα πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε. Ακόμα και το μεσημέρι σε πόλει των Βαλκανίων μπορεί η θερμοκρασία να μην ξεπεράσει του μείον 5 με μείον 8 βαθμού Κελσίου. Δείτε την ψυχρή αέρια μάζα αυτή πολική προέλευση. Θα κατέβει, θα πλημμυρίσει κρύο όλη σχεδόν η Ευρώπη τι επόμενε ημέρε και κυρίω τα κεντρικά και τα βόρεια. Εμεί θα επηρεαστεί μόνο το βόρειο κομμάτι τη χώρα μα πρόσχερα και σε καμία περίπτωση το ίδιο με την υπόλοιπη Βαλκανική Χερσόνησο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπετε, στη νότια χώρα θα κυριαρχήσουν οι θερμέ αέριε. αυτό σημαίνει ότι δεν θα φτάσει το κρύο νοτιότερα τη στερεά. Θα είναι πρόσχερο κυρίω τη Δευτέρα και την Τρίτη και να δούμε τι θερμοκρασίε καλύτερα. Σάββατο, μαλακό ο καιρό και πάλι στα νότια. Θα έχουμε μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ όλε τι επόμενε ημέρε μεταξύ βορρά και νότου. Την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα τη Δευτέρα ακόμα περισσότερο. Δείτε θερμοκρασιακέ διαφορέ μεταξύ βορρά και νότου και την Δευτέρα. Και την Τρίτη θα κάνει κρύο στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά θα μαλακώσει σταδιακά ο καιρό, κυρίω από την Τετάρτη και μετέπειτα πρώτα στα ανατολικά και τα νότια και από τα μέσα προ τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα μα περιμένουν ανοιξιάτικε θερμοκρασιακέ τιμέ, νοτιάδε και κάποιε τοπικέ βροχέ στα δυτικά, βόρεια δυτικά. στο λιγάκι, καλό βράδυ.